Και πάμε να δούμε την Άννα Μπεσόνοβα στο πρόγραμμά της με την Κορδέλα. Θα έπρεπε να πούμε ότι η βαθμολογία έχει αλλάξει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το άριστα είναι το 20 και όχι το 30 που ίσχυε μέχρι και πέρυσι. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από τη σύνθεση και την εκτέλεση. Η σύνθεση χωρίζεται στην τεχνική και την καλλιτεχνική αξία. Το άριστα και για τις δύο είναι το 10. Η αλλαγή είναι εδώ ότι οι δύο βαθμολογίες προστίθενται και διαιρούνται με το 2. Το άριστα στην εκτέλεση παραμένει το 10. Οι δύο επιμέρους βαθμολογίες προστίθενται και βγαίνει το 20. Έτσι τώρα η εκτέλεση παίρνει το 50% της βαθμολογίας και τα λάθη δεν συγχωρούνται. Έλειψαν τα λάθη από το πρόγραμμα της Άννα Μπεσόνοβα με κυρίαρχο αυτό το άξιμο ξεκίνημα. Αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού πριν από 10 ημέρες και έδειχνε ότι το έχει ξεπεράσει. Νωρίτερα βαθμολογήθηκε με 15.825 στην μπάλα. Είδαμε εδώ και την πτώση της Κορδέλας. Πτώση σημαίνει τη στιγμή που έκανε μόνο ένα βήμα για να την πιάσει, ότι αμέσως αφαιρούνται 30 εκατοστά με τον νέο κώδικα βαθμολογίας. Η εκτέλεση παίρνει το 50% της βαθμολογίας και βλέπετε ότι τα λάθη δεν επιτρέπονται.